πραγματί, η ίδια η ψυχή σε συμβουλεύει πώς να είσαι ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Όχι μόνο στα αρχικά, όταν σκανδαλίζουμε γενικώς. Με πρώτο σκανδαλισμό αυτό το πράγμα, που τον ρώτησε λίγο. Και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, ή δεν καταλαβαίνουμε όμως, σπάνια βέβαια, αλλά κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, τότε υποφύγουμε στην παράδοση της νωρίς που λέγει ότι αυτός που σκανδαλίζει πρέπει να ξέρει και τον κανόνα του σκανδαλισμού. Πρέπει να βάλει μια μπυλόπετρα και να κάνει βοτιά στην θάλασσα. Δηλαδή, Χριστέ μου, να πνιγεί, έτσι το λέγει το κείμενο. Είναι σχήμα υπερβολής του λόγου. Είναι γραφτή η βία που ανεπιδέχεται στους κανόνες της γραφής. Λέει αυτή την υπερβολή ο Χριστός, που είναι τρομερός και είναι ο λόγος του Κυρίου, είναι τέλειο το κείμενο του Ευαγγελίου. Θέλει να πει ότι αυτός που σκανδαλίζει πνευματικά φωνεύει ψυχή. Ξέρετε πόσοι σκανδαλίστηκαν και αυτοκτόνησαν. Ξέρετε πόσοι σκανδαλίστηκαν από ανθρώπους και δεν πέτυχαν και τελικά πάθαν πανωληθεία. Ήταν ένας νέος που ερωτεύτηκε μια κοπέλα από μια φωτογραφία που ήταν σχεδόν γυμνή η φωτογραφία, μια κοπέλα, μια ηθοποιός. Τώρα με πήγατε σ' άλλα βέβαια. Μητέρα θα την παντρευτώ. Αυτή είναι η κοπέλα. Το παιδάκι μου αυτή είναι σε άλλο κράτος, είναι ηθοποιός και τα λοιπά. Θα την παντρευτώ, θα την παντρευτώ, θα την παντρευτώ. Τώρα ήμουν να την παντρευτείς, τι έφυγε τότε, δηλαδή. Διαλύθηκε η κοπέλα, ο νέος. Όταν έμαθε όμως ότι η κοπέλα είχε ήδη πεθάνει, κυκλοφορείς από το δεύτερο της αυτοκτόνησης. Εσκανδαλίστηκε τόσο πολύ ο ευαίσθητος αυτός νέος, καθ' υπερβολή του. Και κοιτάξτε που κατέληξε. Δεν θα κρίνω το γεγονός, σαν άνθρωπος μοναχός και ταλέπορος, σκέφτομαι και λέω. Βέβαια, θα τιμωρηθεί για την αυτοκτονία του, σαν αυτόχειρας. Αλλά αυτή η ψυχή για την κοπέλα εκείνη, που θέλω να το ονομάσεις, που άφησε επί της γης αυτά τα κατάλοιπα, τις φωτογραφίες, τα πυροδικά, τα βίντεο, τις ταινίες, τα γεγονότα, ξέρετε τι εννοώ, και έχουν απέλθει του κόσμου τούτου. Και τα βλέπουν οι άνθρωποι και αματάνουν ασταμάτητα. Δεν επιδρώνουν την ψυχή τους οι ζώντες. Δεν επιδρώνονται και οι ψυχές των και κοιμημένων. Ακόμη και αν δεν εσώθησαν. Πού καταλήγουμε? Ότι πριν φύγουμε από τη ζωή μας, θα πρέπει να κοιτάξουμε το νοικοκυριό μας. Έτσι λέγουμε ποτέ, στη λέξη αυτή. Μην έχουμε αφήσει κάτι κατάλοιπο το οποίο δεν θα μας σώσει και εμάς και τους άλλους. Πρέπει να τα διαγράψουμε όλα για να πεθάνουμε ειρηνικά. Όταν λοιπόν απήλθαν οι άνθρωποι και έχουν αφήσει τόσα αρνητικά κατάλοιπα, πάμε στη δυσκολία των ψυχών αυτών. Υπάρχει ένας δρυμής πόνος. Αλλά αυτά δεν λύνονται εύκολα. Έτσι με λόγια και συμβουλές. Πρέπει να φωτιστεί ο νους κάθε ανθρώπου γέφυρος για να ζήσει με πρώτη και με μετάλλια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, Γερόντα, για την πνευματική και συγκροτημένη ομιλία σας με τον Νικήτατο μόνο της αγιορείτικης έτσι μουσικής. Έχω εδώ ένα-δύο ερωτήματα τα οποία με απασχολούν. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι τώρα τελευταία πάνε για τη μόδα. Έχει πει και στο Ηράκλειο η λεγόμενη γιόγκα. Πολλές φορές εγώ σαν πνευματικός άνθρωπος, επειδή εξομολογώ και νέους ανθρώπους, ξέρω ότι πολλά παιδιά πάνε σε γυμναστήρια, αλλά παράλληλα πολλές φορές ακούγονται και ορισμένα πράγματα πέρα από τη γυμναστική, ότι γίνεται και διαλογισμός. Πολλές φορές ερωτώ με εάν είναι το ίδιο πράγμα ο διαλογισμός που γίνεται στη γιόγκα και ο διαλογισμός που έχουμε με την ωραία προσευχή, τον ησυχασμό. Ποια είναι δηλαδή η σχέση, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, και μεταξύ νοεράς προσευχής και γιόγκα και διαλογισμού στη γιόγκα. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα, γιατί είναι πρόβλημα των νέων σήμερα. Και δεύτερο ερώτημα είναι τι είναι τελικά ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι ο πνευματικός άνθρωπος αυτόν που λένε σήμερα στην τηλεόραση ότι είναι ο καλλιτέχνης, ο ηθοποιός, ξέρω εγώ, και όλοι, να ήρθε ένας πνευματικός άνθρωπος κλπ. Τι είναι ο πνευματικός άνθρωπος, θέλω να ξέρω. Προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι μια απάντηση.
σε αυτούς. Αλλά το θέμα είναι τι προβάλλεται σήμερα σαν πνευματικός άνθρωπος. Κάτι προβάλλεται, κάτι γίνεται. Ο διαλογισμός της Γιόγκα δεν έχει καμιά σχέση με τον δυστυχασμό και την αυτοσυγκέντρωση της μονάδας προσευχής. Μεταξύ αληθείας και ψεύδους δεν υπάρχει μεσόδος. Λένε όμως ότι πάνε εκεί, να στο Θεό, δηλαδή έχουν κοινότητα όπως σου λένε. Στην ώρα προσευχή όμως συγκεντρώνεται και μνημονεύει τον συγκεκριμένο Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό. Μου έλεγε ένας ότι όταν κάνω διαλογισμό, λέγω τη λέξη ομ, 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 ομ. Λέγω, τι σημαίνει ομ, ξέρεις, όχι, πρέπει να μάθεις. Τι σημαίνει ομ, όπως λέμε ρα, 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 τι είναι ρα, τι είναι δίας, στην θεολογία. Μνημονεύει λοιπόν το διάλογο, με αυτή την ονομασία. Βέβαια, αυτός δεν κάνει τέλεια συγκέντρωση, κάνει προσυγκέντρωση. Ο τέλειος διαλογισμός αυτού του τύπου είναι να συγκεντρώνεσαι χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα, τύπου νιρβάνα. Ο νους όταν συγκεντρωθεί πρέπει να μην σκέφτεται τίποτα εκτός από ένα, τον Χριστό. Όταν δεν σκέφτεται τίποτα, αυτός ο μηδενισμός είναι πλάνη του νους, είναι δαιμονισμός. Μόνο ο διάβολος θέλει να μην σκεφτόμαστε αλλούτως τίποτα. Το απόλυτο είναι διάβολο. Ενώ το αίμα, η ευχή του Χριστού, είναι το πάνω. Αυτή είναι η διαφορά και δεν πρέπει να κάνουμε διαλογισμό. Όχι εμείς δηλαδή, αλλά και είναι. Αυτό το λέγει η Αγία Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, στην τρίτη λέγη, «Διδούς ευχήν του ευχομένου και γόνιζε την δικαίωμα». Ένα στίχος σήμερα λέγει ότι αυτός που προσεύχεται, θα πάρει προσευχή. Προσευχόμαστε προσωπικά, θα μάθουμε ποιοτικά. Εμείς θα δώσουμε προαίρεση, που είναι προσωπική προσευχή, και ο Θεός θα δώσει χάρισμα, που είναι ποιοτική προσευχή. Η ίδια προσευχή θα μας διδάξει η προσευχή. Δάσκος της ευχής είναι η ίδια η ευχή.